σε αποστολή από τη Ρόδο προς την Πάτμο. Όταν φτάσαμε στην Πάτμο, υπήρχε μέσα στο οικοδρόμιο ένα άλογο το οποίο έτρωγε τα χόρτα του οικοδρομίου πέριξ του οικοδρομίου. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Είναι εικόνες καθημερινής τρέλας, υπό τις οποίες εκτελούνται οι αεροδιακομιδές στη χώρα μας. Είναι σκισμένα όλα τα νεμούρια, δεν υπάρχει κανένα νεμούριο. Υπάρχουν χόρτα και πέτρες στα δάπεδα, το οποίο είναι επικίνδυνα για να χτυπήσουν το ελικόπτερο και να το βγάλουν εκτός. Δεν υπάρχουν φώτα τη νύχτα, τα οποία τα μισά ανάβουν ή δεν ανάβουν και καθόλου πολλές φορές και αναγκαζόμαστε και έχουμε πάει στην ΚΕΑ με φωτισμό εξωτερικό. Όχι το ελικοδρομίο, αλλά από φώτα αυτοκινήτων γύρω-γύρω περιμετρικά για να μην χαθεί μια ζωή και ένας άνθρωπος. Και αν ψάχνεις να βρεις τι φταίει, στην Ελλάδα πάντα φταίει ο κακός μας ο καιρός. Είναι οι συμπεριφορές, η αδιαφορία και η ανεπάρκεια ενός κρατικού συστήματος που έμαθε να λειτουργεί στο φιλότιμο αυτών που αγαπούν τη δουλειά τους. Όταν ακούσει υπό ποιες συνθήκες εργάζονται, πραγματικά να τριχιάζεις. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας στην Ελλάδα που να έχει τα οικοδρόμια στη δική του ευθύνη. Τα οικοδρόμια ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση με αποτέλεσμα ο κάθε Δήμος είτε δίνει κάποια κονδύλια, είτε κάνει οικονομία και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Θα περίμενε κάποιος ότι μια αεροδιακομιδή θα ολοκληρωνόταν σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Κι όμως αυτές φτάνουν τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από το κέντρο στην Ελευσίνα για να ακολουθήσει μετά η αγωνιώδης προσπάθεια των οδηγών του ΕΚΑΒ να φτάσουν έγκαιρα τον ασθενή στον προορισμό του. Δεν υπάρχουν οικοδρόμοι σε νοσοκομεία κατάλληλα τουλάχιστον που να χωράει το Super Puma. Στην Αθήνα όλα τα νοσοκομεία είναι μέσα στην πόλη και είναι επικίνδυνα γιατί αν υπάρξει μια βλάβη του ελικοπτέρου μπορεί να πέσουμε και πάνω σε σπίτια. Κατά κύριο λόγο τα πολιτικά νοσοκομεία τα οποία φέρνουν τους πολίτες από τα νησιά δεν έχουν ελικοδρόμια. Το πιο σκοτεινό κεφάλαιο στις αεροδιακομιδές είναι η ιστορία με τα τρία ελικόπτερα Αγκούστα Α109 του ΕΚΑΒ, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στην πολεμική αεροπορία μετά και το τρίτο δυστύχημα το 2003 και τα οποία βρίσκονται παροπλισμένα. Τα δύο σε ένα υπόστεχο στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα και το τρίτο στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν είναι για πρωτογενή αεροδιακομιδή. Τα Super Puma δεν είναι για πρωτογενή αεροδιακομιδή. Για πρωτογενή αεροδιακομιδή ήταν τα Αγκούστα τα 109 που είχαμε. Το κόστος επισκευής θεωρείται απαγορευτικό, αλλά πρόσφατα εγκρίθηκε μια γενναία χορηγία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα τα κάνει να ξαναπετάξουν. Έτσι τελικώς πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για μεταφορές από ιδιωτικές εταιρείες, είτε με πλωτά, είτε ακόμη και με εναέρια μέσα.